Στο σημείο αυτό έχουμε συνδεθεί μέσω Skype με τον καρδιολόγο κύριο Φέδων Βοβολή. Κύριε Βοβολή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίου. Θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν για την πανδημία του COVID-19, τους 8 μήνες τους οποίους έχει μπει στη ζωή μας, πόσο έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας και αν πράγματι όλα όσα γνωρίζουμε ως γεγονότα τα οποία μας μεταφέρουν μέσα από ανακοινώσεις, δηλώσεις ή και από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν πράγματι έγκυται στην πραγματικότητα. Να ξεκινήσουμε εξ αρχής. Η πανδημία του COVID-19 βαφτίστηκε πανδημία. Να μιλήσουμε λίγο για τον ορισμό της πανδημίας και αν πράγματι θα έπρεπε να ανήκει ο COVID-19 μέσα σε αυτές. Να σας πω το εξής. Είναι πανδημία. Είναι πανδημία για ποιο λόγο? Ο κόσμος νομίζει πως η πανδημία είναι ποσοτική και η επιδημία είναι λιγότερο ποσοτική. Θεωρεί ότι ξέρεις, εάν δεν υπάρχουν τόσο θύματα, προφανώς δεν είναι πανδημία. Δεν ισχύει αυτό. Σύμφωνα με τους ορισμούς, πανδημία είναι η γεωγραφική επέκταση, έτσι, τουλάχιστον 3 χωρών όμορων. Οπότε επί της ουσίας μιλάμε για μια πανδημία. Δεν έχει να κάνει με την ποσότητα των κρουσμάτων ή θυμάτων, αλλά καθαρά με τη γεωγραφική επίκταση. Άρα τεχνικά είναι πανδημία. Να το ξεκαθαρίζουμε δηλαδή. Πολύ ωραία. 8 μήνες λοιπόν έχει που άλλαξε ολοκληρωτικά η ζωή μας με τα πολύ σκληρά μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση και κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος, αλλά και κατά τη διάρκεια του δευτέρου κύματος. Πιστεύετε ότι δικαιολογημένα έγινε η λήψη των μέτρων αυτών, καθώς παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ελαστικότητα στα μέτρα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη? Δικαιολογημένα έγινε η μερική λήψη των μέτρων. Mm-hmm. Μέχρι το σημείο του εγκλεισμού. Ο εγκλεισμός θεωρώ πως δεν έπρεπε να γίνει. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχει ανακοινώσει ακόμα και ο αμαρτωλός Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ότι μην κάνετε εγκλεισμούς, τα κράτη κινδυνεύουν, κινδυνεύουν οικονομικά, αλλά κινδυνεύουν και οι άνθρωποι από πλευράς ψυχολογικών θεμάτων, η υγεία τους, τα υπόλοιπα θέματα κτλ. Έπρεπε να λάβουμε κάποια μέτρα, είναι δεδομένο, αλλά ως εκεί. Ο εγκλεισμός αυτός νομίζω ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει εγκλεισμό αυτή τη στιγμή, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ καλύτερα, πρέπει να το πούμε, και δεν βλέπουμε τα κρούσματα να μειώνονται τόσο πολύ όσο περίμεναν. Το παρατηρούμε αυτό πλέον και άρα βλέπουμε ότι δεν έχουν πετύχει. Είναι καθαρό το ότι δεν έχουν πετύχει. Είναι η χώρα η οποία μέχρι το Μάιο μας έλεγαν ότι ξέρετε παίρνει τα εύσημα. Δεν τα βλέπω τα εύσημα πλέον. Μάλιστα. Βλέπουμε όμως ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους. Βλέπουμε ότι σύμφωνα και με τις σημερινές ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι τα καταστήματα λιανικής θα παραμείνουν κλειστά και κατά τη διάρκεια των εορτών. Κάτι που έρχεται σε κόντρα, γιατί βλέπουμε ότι στα μάρκετ υπάρχει συναστισμός, υπάρχει κανονικά κυκλοφορία. Τι ακριβώς συμβαίνει με όλο αυτό? Χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους δεν έχει λογική. Θα μπορούσε να έχει μία ιατρική λογική. Μόνο εφόσον υπήρχε μεγάλο κοινό, μεγάλο πλήθος που συνοστίζονταν και θα μπορούσαν να καταλάβουν μέχρι εκεί. Όχι όμως να κυκλοφορούν κάποιοι άνθρωποι και να φορούν μάσκα μόνοι τους ή ανά δύο ή ανά τρεις. Αυτό δεν έχει λογική. Όσο για το δεύτερο, είναι μια οικονομική καταστροφή πλέον. Δηλαδή, εάν το ισοζύγιο όφελος με ζημία το υπολογίσουμε, θα δούμε ότι πλέον η ζημία είναι μεγαλύτερη. Θα πρέπει να υπολογίσουμε τους ανθρώπους που χάνουν τις δουλειές τους, που δεν έχουν χρήματα. Τους ρώτησε κάποιος αυτούς, τι θέλουν ακριβώς? Φαντάζομαι ότι ένα κράτος, μια κυβέρνηση πρέπει να καλύπτει τους πολίτες της χώρας της. Έτσι δεν είναι? Αυτό πρέπει να κάνουμε. Νομίζω πως είμαστε ακάλυπτοι πλήρως. Κύριε Βοβολή, πιστεύετε ότι υπάρχουν πτυχές στην ιστορία που δεν έχουν γνωστοποιηθεί από την κυβέρνηση και από τους επιστημονικούς αναλυτές σχετικά με τον κορονοϊό? Υπάρχουν πτυχές στην ιστορία, όχι μόνο που δεν έχουν αποκαλυφθεί από την κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν αποκαλυφθεί και από τη διεθνή κοινότητα. Ούτε και η κυβέρνηση ξέρει προφανώς. Δηλαδή, δεν είναι αποκλειστικά μια ευθύνη μια κυβέρνηση, αλλά πολλών κυβερνήσεων. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα τα μάθουμε σε λίγα χρόνια. Και ακόμα και οι πηγές, το τι μαθαίνουμε, τι σημαίνει κρούσμα, τι είναι ο θανόν, πώς έχει γίνει κτλ. Κτλ. Είναι πολλά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Εικάζουμε πολλά και γι' αυτό πέφτει η υπόθεση σε συνωμοσιολόγους και μη. Αναγκαστικά γίνεται ο κόσμος συνωμοσιολόγος για να μπορέσει να μάθει το τι γίνεται. Φυσικά πολλά πράγματα είναι λάθος όταν τα λέμε και πολλά είναι σωστά. Κανείς δεν γνωρίζει τις αλήθειες ακόμα. Έχει προκληθεί σύγχυση στον κόσμο όσον αφορά και από τα στοιχεία που δημοσιεύονται σε καθημερινή βάση, όσον αφορά και τα κρούσματα και τους θανάτους, και από την άλλη με τις δηλώσεις και τα δημοσιεύματα για διπλές λίστες των περιστατικών αυτών και όλη την παραπληροφόρηση που υπάρχει γύρω από την πανδημία. Υπάρχει λύση για το ζήτημα αυτό για να μπορέσει ο κόσμος να δει λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα? Ο κόσμος δεν θα μπορέσει να δει πιο ξεκάθαρα τα πράγματα εφόσον κρατούνται ακόμα από τις κυβερνήσεις αυτά τα μέτρα. Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Φυσικά ακούσαμε για τις διπλές λίστες, δεν γνωρίζουν, η κυβέρνηση το αρνήθηκε ήδη αυτό.
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Το τι είναι κρούσμα. Κρούσμα είναι ενεργός φορέας, δεν είναι κάποιος που πιάστηκε απλά θετικός. Αυτά έπρεπε να τα έχουν πει ήδη. Οι επικοινωνιολόγοι τους και η επικοινωνία τους είναι λανθασμένοι, είναι ελλιπείς. Δημιουργούν μεγαλύτερο τρόμο στον κόσμο. Δεν επεξηγούν καθαρά. Ούτε το φάρμακο, ούτε το εμβόλιο μπόρεσαν να εξηγήσουν καλά. Δεν εξήγησαν μέχρι στιγμής τίποτα. Με γνώμονα τον άνθρωπο. Έτσι πρέπει να κινούνται. Και όχι με γνώμονα την εκδίκηση και το πρόστιμο. Με αφορμή που θίξατε το εμβόλιο, παρατηρήσαμε ορισμένες αντιδράσεις από συλλογικότητες, από φορείς και από μεμονωμένα άτομα όσον αφορά τον εμβολιασμό και για το αν καθοδηγούμαστε σε μια καθολική υποχρεωτικότητα για τον εμβολιασμό. Πώς κρίνετε την όλη αυτή η κατάσταση και όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το ζήτημα αυτό? Το περίεργο θα ήταν να μην υπήρχαν οι αντιδράσεις. Το θέμα μας δεν είναι αν ένα εμβόλιο είναι καλό για τον κόσμο. Δεν είμαστε αντιεμβολιαστές. Mm-hmm. Το θέμα μας είναι ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν έχει κάνει τις μελέτες τις οποίες πρέπει. Δεν έχουμε καν δει στα διεθνή περιοδικά. Αυτή είναι η διαφωνία η πολύ μεγάλη. Ότι στα διεθνή περιοδικά έτσι περνιέται ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο. Βλέπουμε μεγάλες μελέτες, το συζητάμε, βλέπουμε τις λεπτομέρειες του και έτσι ένας γιατρός μπορεί να συστήνει το εμβόλιο στον κόσμο. Θέλω να παραμείνετε στο ρήμα αυτό που σας είπα. Να συστήνει. Είναι σύσταση και δεν θα δεχτούμε υποχρεωτικότητες. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι το καλύτερο εμβόλιο του πλανήτη είναι. Γι' αυτό και δεν μιλώ ειδικά για το εμβόλιο. Πάλι υποχρεωτικότητα οποιασδήποτε μορφής δεν μπορούμε να δεχθούμε. Είτε με τη μορφή της υποχρεωτικότητας, είτε με το μητρό εμβολιασμό που προσπαθούν να κάνουν. Να μην γράφουμε τα παιδιά στα σχολεία, να μην μπορούν να ταξιδέψουν. Αυτά δεν υπάρχουν. Είναι σε σφαίρα φαντασίας. Είναι υποχρεωτικότητα, είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα όρια μας. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε και να το ανεχθούμε. Να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που θα θελήσουν να εμβολιαστούν, που θα πιστούν κτλ. Δεν λέω ότι το εμβόλιο είναι κάτι το κακό απαραίτητο. Καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Δεν το ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζουμε και τα πορίσματα θα βγουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς πρέπει να περάσει και ένα ορισμένο χρονικό πλαίσιο για να δούμε και τι. Όπως πάντα. Τι έχει αλλάξει φέτος. Η ανάγκη μας. Μάλιστα. Κύριε Βόβολη, εν ολίγης, πώς κρίνετε την όλη κατάσταση όλων αυτών των μηνών όσον αφορά και την διαχείριση της πανδημίας, τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν, το αποτύπωμα το οποίο έχει μείνει στην κοινωνία μας, στην οικονομία μας, στην ψυχή όλων των ανθρώπων, να κλείσουμε. Προσπάθησα να πάρουν κάποια μέτρα ώστε να βοηθηθεί το κοινό. Από εκεί και πέρα ξέφυγε ο έλεγχος. Ξέφυγε ο έλεγχος στην επικοινωνία τους. Δεν μπορούν να τρομοκρατούν τον κόσμο. Και με τα μνημεία αλλά και με τις δηλώσεις τους. Έχουν πάρα πολλές άστοχες δηλώσεις, ατυχείς δηλώσεις. Αντί να κατευνάζουν το πνεύμα του κόσμου, που ο κόσμος φοβάται. Έτσι, ο κόσμος είναι λογικό να μην γνωρίζει. Είναι λογικό να φανατίζεται και να διχάζεται. Άλλοι φοβούνται περισσότερο, άλλοι φοβούνται λιγότερο. Πρέπει να καταλάβουμε και τους μεν και τους δε. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους τους ανθρώπους, τους Έλληνες. Δεν μπορεί αυτό, δεν γίνεται. Άρα είναι λάθος η επικοινωνία. Πείτε μου κάτι, θα σας έπειθα εγώ αν σας έβριζα πρώτα και μετά σας έλεγα ότι είναι καλό το εμβόλιο? Όχι. Το θέμα μας λοιπόν είναι να εξηγήσουμε, αφού θεωρούν το εμβόλιο ή οτιδήποτε άλλο είναι το σωστό, να εξηγήσουμε τα θετικά του εμβολίου. Δεν τα έχω ακούσει, ξέρετε. Η κοινωνία λοιπόν, το δεύτερο σκέλος, αυτή τη στιγμή καταστρέφεται. Υπολογίζει κανείς ότι καταστρέφεται. Ξέρετε, δεν τους νοιάζει. Είναι απλό, δεν τους νοιάζει. Ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι, δεν έχουν δουλειά. Προσπαθούν να ζουν 534 ευρώ. Ξέρετε κάτι, όταν θα καταλάβετε τι σημαίνει η φράση δεν τους νοιάζει, θα καταλάβετε τα πάντα. Εμάς μας νοιάζει. Μάλιστα. Να κλείσουμε λίγο, μας μεταφέρατε την γενικότερη άποψή σας, να κλείσουμε με ένα μήνυμα ενθαρρυντικό εν ώψη των Χριστουγέννων. Πώς αναμένουμε να εξελιχθεί το επόμενο διάστημα η όλη αυτή η κατάσταση? Το μόνο ενθαρρυντικό μήνυμα που μπορώ να πω στον κόσμο είναι δεν είναι το καλύτερο για εσάς, να κλείσει τη τηλεόραση. Εντάξει, εννοείται πως να βλέπετε εσάς προσωπικά, είστε πολύ ευχάριστη παρουσία. Μιλάμε γενικά για τα μνημεία τα κεντρικά, τα οποία ειδονίζουν το μυαλό του κόσμου σε βαθμό άσχημα. Θα πρέπει να κλείσουν τις τηλεοράσεις, να είναι ψύχρεμοι. Δεν θα πάνε όλα άσχημα. Σίγουρα βλέπω να χάνουμε τα Χριστούγεννα του 2020. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο προσωπικά το φέρω βαρέως. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να κρατηθεί ψύχρεμος σε αυτό το πράγμα. Θα δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Από ό,τι άκουσα σήμερα, ανέβαλαν, ακύρωσαν τον αγιασμό των υδάτων στις 6 Ιανουαρίου. Θεωρώ πως και η Ορθοδοξία ακόμα βάλεται. Mm-hmm. Είναι υπερβολικό αυτό που γίνεται για μια ιερουσία, να το ξέρετε. Mm-hmm. Ψυχραιμία. Μάλιστα. Κύριε Βόβολη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ. Ευχαριστώ πολύ.